Ξεκίνησε ήδη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το δεύτερο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα International Business του Nottingham Team University και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ομότιμους από διάφορες χώρες του κόσμου και να εξερευνήσουν μαζί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας ομάδες προτάσεις συμβουλευτικής για την ανάπτυξη στρατηγικών σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόγραμμα διοργανώνεται για δεύτερη φορά φέτος με πρωτοβουλία της ΔΑΣΤΑ, του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο συνδιοργανώνει με την Αμερικανική γωνιά Ξάνθης, με το Nottingham Trent University της Αγγλίας και υποστηρίζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά που παρακολουθούν το MSc International Business Course του Nottingham Trent University και θα τους υποδεχτούμε το καλοκαίρι εδώ για να παρευρεθούν, να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα, και ταυτόχρονα δεχόμαστε συμμετοχές και από Έλληνες φοιτητές ή ανθρώπους εκτός πανεπιστημίου που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο. Ωραία, οπότε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει, υπάρχουν, έχουν ανοίξει για τις συμμετοχές? Ακριβώς, έχει ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε να τη δείτε, μπορεί να τη δει όποιος θέλει στο dasta.duth.gr και στο επιχειρείτε.duth.gr. Υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή. Υπάρχουν κάποια μικρά δίδακτρα για τους αποφύτους του ΔΟΠΟΘΟΥ, είναι στα 60 ευρώ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει, να πούμε, μία εβδομάδα. Για τους υπόλοιπους εξωτερικούς, εκτός δηλαδή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το κόστος συμμετοχής είναι στα 80 ευρώ. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό, καθηγητές από το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και άνθρωποι της αγοράς, καθώς και εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το θερινό σχολείο, όπου έχουμε και δράσεις συμβουλευτικής με projects που κάνουν τα παιδιά στη διάρκεια του θερινού σχολείου, με σκοπό να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις στη διάρκεια του θερινού σχολείου. Φυσικά, στους στόχους του Πανεπιστημίου είναι η ουσιαστική συμμετοχή και των Ελλήνων φοιτητών, καθώς μέσα από τη λειτουργία του θεσμού με πετυχημένο projects σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο, μπορεί σε κάποιους να ανοίξει και μεγάλες πόρτες επαγγελματικής αποκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο διασυνδέεται το Πανεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία και διαθέτει έμψυχο, δυναμικό, φρέσκο και ζωντανό, ικανό να απογειώσει τις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και να λάβει εφόδια για την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης.